πάμε Κυριακή να δούμε. Ξημερώματα κιόλας. Ποιος έφτασε στο αεροδρόμιο, ο άνθρωπος που έφυγε. Ξέρω. Βέβαια. Δύο extra large και γίνεσαι large. Κάποιος που θυμίζει τον Μπόμπ. Καλέ, δεν είναι μοντέλο Dolce & Gabbana. Να σας πω, πρόλαβε να πάρει μικρότερο νούμερο μπλουζάκι ή έμεινε, θεωρείται, με αυτό που πήγε. Όχι, νομίζω ότι ένα τουλάχιστον η παραγωγή του έδωσε και ο Δανιμανίδης, γιατί κάθεσαν φάγανε μαζί πριν. Αγόρασε, θεωρείται, μικρότερο νούμερο μπλουζάκι. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να βάλει και ένα νούμερο μικρότερο. Δηλαδή αυτό το κόμμα παραπάνω. XXL το κόμμα αυτό που φοράει τώρα. Και τα φοράνε τη φαρδιά. Όχι, αγάπη, ένα άνθρωπο ο οποίο χάνει 30 τόσο κιλά δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να βάλει κολλητό μπλουζάκι. Όχι, αλλά είναι θα το δει, θα συνεχίζει να βάζει μακριά φαρδιά. Φέι, αυτό δεν είναι πάντως XXL, είναι κανονικό. Επειδή είναι πολύ μακρύ, το κόβω για XXL. Έχει να κάνει και με το ίδιο. Ναι, είναι πολύ μακρύ, παιδιά. Όταν είναι ένα 2 μέτρα. Στους ώμους φαίνεται το νούμερο. Δεν είναι μεγάλο. Αυτό, δεν είναι μακρύ αυτό. Του κάνει, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι είναι 3 κιλά αυτό. Τώρα τι φοράει όμως. Ήρθε, σταμάτησε για να κάνει δηλώσεις δημοσιογράφου. Το λέω αυτό γιατί είχε δέχτηκε και έμαθα πάρα πολύ πίεση από το Sky να φύγει γρήγορα από το αεροδρόμιο, από την πίσω πόρτα, να μην κάνει δηλώσεις και όλα αυτά. Εκείνος είπε, παιδιά, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που με ξέρουν όλοι, θα κάνω δηλώσεις. Είπε λοιπόν για τον Τάνο, είπε για το Σπαλιάρα, για την κόντρα αυτή που είχαν. Και φυσικά είπε για τα κιλά που έχασε. Κύριο. Παιδιά, δεν μ' άρεσε αυτή η απάντηση στο τέλος. Γιατί? Είναι λίγο εντάξει, για πλάκα το λέω. Λίγο ενοχική. Ατσέ, εσύ όλα τα περίεργα ρωτά. Παντελή ήταν. Αλλιώ θα έλεγε τι έγινε, δεν έχω κάτι με τη σάλτη. Έλα μου, εντάξει. Δεν έχει πλάκα, κάνετε. Ναι, αυτό λέω λίγο. Δουλεύετε, δεν έχει, δεν μα ακούατε. Τη λέγαμε τη Χριστίνα τόσε μέρε. Μάλιστα, ωραιότατα. Πάντω κύριο, σεμνό, ο ίδιο που ξέραμε ο Μπό. Έτσι είναι πάντα ο Μπό. Έτσι ήταν ο Μπό. Ούτε ιστερίε, ούτε ψώνι, ούτε καλάνια. Βλέπετε πώ ένα άνθρωπο απαντάει στο θέμα του Σταυρού, όχι σε σχέση όπω ο άλλο ο Χαρταλάκη. Δεν το συνεχίζει αυτό το πράγμα. Ο Χανταμπάκη συνεχίζει και ρίχνει το δηλητήριο, ας πούμε. Είχε περάσει λίγο ο καιρός, δεν ήταν στην επικαιρότητα, βγήκε προχθές και πήγε πάλι να πει ψέματα για τον Τάνο. Λέει, το ρώτησε η μελέτη αν τι είχε γίνει με το σταυρό του Τάνο που τον είχε κατηγορήσει. Και είπε ο Χανταμπάκη ότι του είχε φωνάξει όλου ο Τάνο να κάνουν προσευχή και φώναξε, λέει, και τι κάμερε μαζί. Αυτό... Για να το δείξει, λέει, για να δείξει και καλά ότι κάνει αυτό. Το σταυρό του. Και τον διέψευσε και η Ειρήνη Παπαδοπούλου που τη ρώτησαν στο Instagram και απάντησε ή στο Facebook. Ότι όχι, φυσικά δεν κάλεσε καμία κάμερα και τον κάνει το σταυρό του. Και άλλοι παίκτες του Survivor λένε, όπως διαβάζω σε διάφορα site, ότι έχει δίκιο η Ειρήνη Παπαδοπούλου και όχι ο Χανταμπάκης. Και ο Μπό αυτό είπε τώρα. Ναι, και το επιβεβαιώνει και ο Μπό. Ναι, δηλαδή, ρε παιδιά, ο Χανταμπάκης μετά από τόσο καιρό ξαναδειρίχνει δηλητήριο και εναντίον του Ντάνου, ο οποίος είναι ακόμα μέσα, δεν έχει φύγει. Έχει αιμονή, φαίνεται. Είναι και τώρα την πήρε την εκπομπή, γιατί να έχει αιμονή. Ποια εκπομπή. Θα κάνει εκπομπή στο Sky κάποιο. Ποιο θα κάνει εκπομπή. Ο Χαντιμπάκη. Το ανακοινώσανε. Την είχε πάρει, λέει, από πριν το είχε κανονίσει. Μπράβο του, αλλά μια χαρά. Και μαγιά του και τέτοιο. Αλλά τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που λέει το συνεχίζει. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν δώσανε στην Ειρήνη Παπαδοπούλου. Η Ειρήνη θα κάνει τώρα, αγάπη μου. Θα κάνει τώρα η Ειρήνη. Η Ειρήνη είναι τραγουδίστρια. Θέλω να πω. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Θέλω να πω το εξή. Ότι σαφώ όλα τα παιδιά του Survival είναι παιδιά. Τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πολύ προβεβλημένα και πολύ αγαπητά κάποια, ωραία. Ναι. Σωστά. Βγαίνουν από το παιχνίδι και ο πρώτος σταθμός που θα τα αξιοποιήσει, γιατί το Survivor έγινε στο Sky, είναι ο Sky. Σωστά. Και σίγουρα έχει και βλέψεις για να αξιοποιήσει όλο αυτό. Σκέφτεσαι το πρώτο πρόσωπο να είναι ο Χανταμπάκης. Όχι, δεν έγινε πριν. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Να πω κάτι σε αυτό. Στέφανε. Ναι. Να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Να είναι ο Χανταμπάκης και να μην είναι ένα άλλο πρόσωπο. Που λέω εγώ, η Λάουρα Νάργες, για να είμαι και αντικειμενική. Ποιος έχει συζητηθεί η οποία έχει και μια τηλεοπτική εμπειρία παραπάνω Α, ως και στο πρωινό ήταν μαζί μας η κοπέλα, ξέρει, ας πούμε, δύο πράγματα. Ναι, ναι, δεν λέω ότι είναι η μεγαλύτερη παρουσιάστρια. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι. Και αυτή σε ναι. Ναι, αλλά με το Χανταμπάκη έγιναν διάφορα σκηνικά, αν θυμάσαι. Παιδιά, να σου πω και μου το μισόν το χάπι. Όχι, Σάσα μου, δεν είναι αυτό. Εγώ λέω μία, ο Χανταμπάκης, δεν έχω μιλήσει με το Sky, λέω ότι λέει ο Χανταμπάκης. Ο Χανταμπάκης λέει ότι αυτή την εκπομπή του την είχε τάξει ο Sky, το Sky, πριν μπει ο Survivor. Καλά, σε πολλού τάζουν. Εγώ αυτό μεταφέρω, σου λέω κατά πάκι. Ακριβώ. Τα κανάλια δεν τάζουν. Ακριβώ. Και σε άλλου τάζουν. Να το πούμε αυτό. Αν είναι όμω ένα κόνσεπτ που του ταιριάζει, τύπου κάνει μια εκπομπή με φάρσα. Κάτι με τον δρόμο θα είναι, κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Επίση, καλό ή κακό, ποιο έχει συζητηθεί από αυτό το παιχνίδι πιο πολύ. Αρνητικά όμω. Αρνητικά, γι' αυτό είπα το καλό ή κακό. Ο Χανταμπάκη νομίζω. Οπότε και αυτό προφανώ ο Sky το έχει σκεφτεί. Θα γίνει δηλαδή ντόρο κάνοντα εκπομπή ο Χανταμπάκη. Μην είσαι σίγουρο. Στη μελέτη πώ πήγε. Δεν πήγε καλά, δεν πήγε χαμηλότερα που ενώ δεν αρχίζουν όσοι πάνε καλεσμένοι την Παρασκευή. Εντάξει, δεν έχει σημασία, δεν κρίνουμε μια μέρα. Απλώς επειδή κάποια πρόσωπα μέσα ήταν πιο αγαπητά. Πολύ αγαπητά, βέβαια, ναι.
Δεν έχω δίκιο. Μακάρι το παλικάρι να πάει καλά. Δεν είναι ο Νταμπάκης, είναι ότι είχε καβατζός από πριν. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό που λες τηλεόραση, καβάτζα δεν είναι τίποτα. Και δεν αλλάζουν αυτά, βρε Στέφανε, από πριν. Τι πάνε να πει από πριν. Να σου πω κάτι. Ένας άνθρωπος που είχε εμπειρία στην τηλεόραση για να το μεταφέρει αυτό και να το λέει επίσημα και δημόσια. Ήταν μεγάλη μεταγραφή από την Λεβοβίτση Ναταλίας, μάλλον. Λέει ναι, ότι έγινε έτσι.